Όλοι, οι περισσότεροι μάλλον, έχετε δει τι συμβαίνει στην ΚΟ, όπου οι επενδυτές, οι εργάτες που φέρνουν τα τρία μεγάλα κόμματα και θέλουν να φέρουν κι άλλους, αυτούς που θαλασσοπνίγονται στις θάλασσες για ένα καλύτερο μέλλον, φαίνεται ότι όταν προσαρμόζονται, λένε να το διασκεδάσουν, να το ρίξουν λίγο έξω και παραμονεύουν σαν τις σύενες και όταν βρουν την ευκαιρία, ορμάνε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΚΟ, ποια είναι τα τελευταία νέα από το ΜΕΓΑ και να δούμε και τις τελευταίες εικόνες που το κορίτσι ήταν ακόμα ζωντανό. Έτσι, γιατί κατά τη γνώμη μου, το μόνο που απομένει είναι να βρουν το σώμα της. Σε ένα σημείο ή σε πολλά. Πάμε να δούμε. Σαρώνουν τις περιοχές στην Κάκη και Μαρμάρη στην ΚΟ. Ψάχνουν παντού. Θέλω δεξιά, όπως είσαι δυτικά, την περίμετρο του κτηρίου να ελέγξεις. Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 27χρονης Αναστάση από την Πολωνία ώρα με την ώρα κορυφώνεται. Το ένα στοιχείο μετά το άλλο δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Στο νησί έφτασε κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών μετά την προσαγωγή του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές, που ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος τον οποίο συνάντησε η κοπέλα. Έτσι, η κοπέλα ήρθε από την Πολωνία να δουλέψει τουριστική σεζόν στην ΚΟ κάτω και πέτυχε τον επενδυτή τυχερή της μέρα. Αυτό είναι το κινητό τηλέφωνο της 27χρονης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας πολίτης το εντοπίζει τυχαία πεταμένο στο Μαρμάρι σε αυτό εδώ το οίκημα. Ειδοποιεί την αστυνομία, η οποία και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τη συσκευή της αγνοούμενης. Σε αυτό εδώ το σημείο στο Μαρμάρι, δίπλα από αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο, εντοπίζεται σήμερα το κινητό τηλέφωνο της 27χρονης Αναστάζια απενεργοποιημένο. Μιλάμε για μια απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές που κρατείται στην ασφάλεια. Τα ίχνη της κοπέλας έσβησαν το βράδυ της Δευτέρας, οπότε και την είδαν τελευταία φορά να φεύγει με τον 32χρονο από τον Μπαγκλαντές. Όπως αποκαλύπτει στο ΜΕΓΑ, ένας κάτοικος της περιοχής είδε περίεργες κινήσεις στην περιοχή εκείνο το βράδυ. Εγώ περνούσα από εδώ για να εντοπίσω μια βλάβη και είδα ένα φως με ένα φακό δεξιά, ο οποίος φακός έσβησε μετά. Ένα φως ήταν συγκεκριμένα έδειχνε κάτω, απλά φαινόταν ότι ήταν από τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν την οικία του 32χρονου και συνέλεξαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στην οικία του 32χρονου βρέθηκαν μια γυναικεία μπλούζα καθώς και ξανθιές τρίχες, τις οποίες οι αρχές ελέγχουν αν ανήκουν στην εξαφανισμένη κοπέλα. Οι υποψίες κίνησαν στις αρχές και οι αμοιχές που φέρει ένας εκ των συγκατοίκων του 32χρονου. Εδώ στην ασφάλεια της ΚΟ κρατεί το 32χρονος από τον Μπαγκλαντές που συνελήφθη. Προφανώς έκανε ή μάλλον κάνανε ό,τι κάνανε. Και τι μένει μετά? Να εξαφανίσουνε τα στοιχεία. Πώς το κάνεις αυτό? Βάλε τη φαντασία σας να δουλέψει. Ήρθε για την αρπαγή της 27χρονης Αναστάζια μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση. Μετά από κατοίκον έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα εισιτήριο που είχε βγάλει για τον Μπέργαμο της Ιταλίας λίγο μετά την εξαφάνιση, με ημερομηνία αναχώρησης από το νησί προχθές το μεσημέρι. Ένα στοιχείο που σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις που έπεσε στην αρχική του κατάθεση τον έκριναν ως νούμερο 1. Μπράβο στην αστυνομία. Τον προλάβανε πριν την κάνει. Μπράβο τους. Ύποπτο. Από τη στιγμή που εντοπίστηκε το τηλέφωνο της 27χρονης πεταμένο σε χωράφι εδώ στο Μαρμάρι, σήμανε συναγερμό στις αρχές. Αστυνομία και πολιτική προστασία αυτή τη στιγμή ελέγχουν όλα τα πηγάδια σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από το σημείο. Αστυνομικοί, άντρες της πολιτικής προστασίας και εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ντρόουν, χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή. Μπορώ να σας πω ότι σπιθαμή προς σπιθαμή έχουμε ερευνήσει όλη την περιοχή. Έχουμε ψάξει ό,τι κτίρια υπάρχουν περιμετρικά της Αλικής, σε παλιά πηγάδια, σε καλαμιώνες, σε ρέματα μέσα, σε κτίρια παλιά εγκατελειμμένα και δεν έχουμε βρει κανένα ίχνος, κανένα απολύτως. Έρευνα έγινε και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε 27χρονη, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία.
Έχουμε ήδη συνδεθεί ζωντανά με την ΚΟ και την απεσταλμένη μας Κατερίνα Νόντια, η οποία καταγράφει από χθες την επιχείρηση για τον εντοπισμό της κοπέλας. Κατερίνα, έχεις εξασφαλίσει αποκλειστικά δύο βίντεο ντοκουμέντο με την 27χρονη, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Ναι, Κατερίνα, είναι βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας ταβέρνας στο Μαρμάρι, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που έμενε και εργαζόταν 27χρονη. Είναι Δευτέρα, 12 του μηνός, ώρα 7 και 25, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της. Φαίνεται λοιπόν στο αποκλειστικό βίντεο η Αναστάζια να μπαίνει στο μαγαζί. Βλέπουμε και τα ρούχα που φορούσε Κατερίνα εκείνη τη μέρα, ένα σορτσάκι, μία μπλούζα ροζ με λουλούδια, με σχέδια, πέδιλα και έχει στην πλάτη της ένα σακίδιο χρώματος ασημή. Δεν συνομιλεί με τους υπαλλήλους, διαβάζει έναν τιμοκατάλογο, ασχολείται για λίγα λεπτά με το κινητό της τηλέφωνο και μετά φαίνεται από το βίντεο ότι τραβά φωτογραφία τον τιμοκατάλογο. Φεύγει από τον συγκεκριμένο χώρο, βγαίνει στο κεντρικό χώρο της ταβέρνας, εκεί σε ένα δεύτερο βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει φαίνεται να περιπλανιέται σαν να είναι χαμένη και στη συνέχεια βγαίνει από το κατάστημα και στρίβει αριστερά προς το μίνι μάρκετ, εκεί όπου στις 9 περίπου το βράδυ επιβιβάζεται στη μοτοσικλέτα του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές. Και μετά χάνονται τα ίχνη της. Έχεις... Οπότε η Ιένα βρήκε την ευκαιρία, ε. Μάλλον ήταν μεθυσμένη, ήταν χαμένη, όπως λέει το ρεπορτάζ, βρήκε την ευκαιρία, σου λέει έλα. Να την φορτώσει, να την πάει στη σπηλιά. Μαζί με τους άλλους. Και ένα ακόμα βίντεο, Κατερίνα, να μας δείξεις, το οποίο ο σύντροφος, ο Πολωνός σύντροφος της 27χρονης κοπέλας πηγαίνει σε ένα κατάστημα με τη φωτογραφία της συντρόφου του, αναζητώντας το κατάστημα που είχε βρεθεί νωρίτερα 27χρονη. Το βλέπουμε. Ναι, είναι η επόμενη μέρα της εξαφάνισης. Είναι Τρίτη, 13 Ιουνίου, ώρα 6 το απόγευμα. Είναι η ταβέρνα που είχε επισκεφθεί την προηγούμενη ημέρα η 27χρονη. Μπαίνει μέσα ο Πολωνός, έχει στα χέρια του το κινητό του τηλέφωνο, δείχνει μια φωτογραφία της συντρόφου του στους υπαλλήλους, ρωτώντας τους, Κατερίνα, ξανά και ξανά εάν έχουν δει την κοπέλα του, αν έχει περάσει από το κατάστημα. Μάλιστα τον βλέπουμε σε κάποια από τα καρέ στο βίντεο να είναι εμφανώς αναστατωμένος και πιάνει με τα χέρια του το κεφάλι του. Και στην απόντηση λίγο, επειδή σου μίλησε εσένα ο συγκεκριμένος άνδρας που βλέπουμε, ο σύντροφος 27χρονης, θα δούμε τι σου είπε, σου μίλησε αποκλειστικά. Να πω ότι είσαι μαζί με τις αρχές που αναζητούν την κοπέλα και υπάρχει ένα στοιχείο, ναι, το οποίο δυστυχώς οδηγεί στο συμπέρασμα της δολοφονίας. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Ναι, αρχικά να πούμε ότι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι έρευνες. Είναι σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τα στελέχη της πολιτικής προστασίας που έχουν ακροβολιστεί εδώ στην περιοχή. Μετά και τον εντοπισμό του κινητού της 27χρονης σε χωράφι κοντά στο σπίτι του 32χρονου, οι έρευνες επικεντρώνονται σε αυτό το σημείο που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Πετάει από αέρος και το ντρόουν. Το στοιχείο τώρα, αυτό που είπες, που προκύπτει από το κινητό που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι του 32χρονου, που δείχνει δολοφονία, είναι ότι έχει αφαιρεθεί, Κατερίνα, η κάρτα SIM προκειμένου να μην εντοπίζεται η τοποθεσία. Αυτός που πέταξε δηλαδή το κινητό της κοπέλας στο χωράφι είχε κάποιο σκοπό να αποπροσανατολίσει τις αρχές και να εξαφανίσει κάθε ίχνος της. Να σου πω κλείνοντας ότι ο 32χρονος από τον Μπαγκλαντές παραμένει ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της. Έχει φτάσει κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών από την Αθήνα στο νησί, συνδράμει αυτή την ώρα στις έρευνες με τον ίδιο να αρνείται, Κατερίνα, να συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή του στην εξαφάνισή της. Φαντάζομαι θα αναλάβει και την υπεράσπιση του κανένας δικηγόρος από ΜΚΟ. Σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Καμιά διάσημη, καμιά τηλεπερσόνα, γυναίκα, καμιά υπηρεσία υπ' έλτων γυναικών θα βγουν να κάνουν καμιά ανακοίνωση, τίποτα. Είδατε τίποτα, μήπως δεν το είδα εγώ. Λέω τώρα, έτσι. Μαμισέτα. Και φαντάσου και στο μέλλον, που θα είναι ακόμα περισσότεροι, Έρχονται. Αφομοιώνονται πολύ καλά, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Γράφτε την κόσμια ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Το μόνο που μένει είναι να βρουν το σώμα της. Σε ένα μέρος ή σε πολλά. Τίποτα άλλο. Τι κάνει, νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.